προσκεκλημένου. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή της τέχνης στο Παρίσι. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω το θέμα είναι της άμεσης επικαιρότητας, διαχρονικής επικαιρότητας, διότι θίγει δύο ουσιαστικά θέματα. Το ένα είναι το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή μια χώρα έχει κάποια κληρονομιά η οποία δείχνει τον πολιτισμό της, τις ρίζες της, και αυτό το πράγμα προέρχεται μέσα από τα ιστορικά μνημεία. Και δεύτερον, έχει να κάνει και με ένα ηθικό ζήτημα. Εδώ δεν πρόκειται για γλυπτά τα οποία τα βρήκαν κάπου και τα σώσαν ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ πρόκειται για μια αφαίρεση, βάναυση και βίαιη αφαίρεση των μετωπίδων, των εικόνων των γλυπτών. Άρα αυτή η βανταυσότητα αγγίζει και το γλυπτό σαν γλυπτό, έτσι όπως είναι. Ένας οποιοσδήποτε γλύπτης θα πάθαινε ιστερία με αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, δείχνει και την κακή βούληση, τον δόλο να πάρουν την εικόνα αυτή, να την αφαιρέσουν και να την μεταφέρουν αλλού. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να το τονίσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι δεν πρόκειται για αυθύπακτα έργα τέχνης. Πρόκειται για ένα συνολικό μνημείο, ένα συνολικό έργο απαράμιλης ομορφιάς, το οποίο σαφώς θα πρέπει να επιστρέψει στην δική μας χώρα, εδώ όπου ανήκει. Θα ήθελα όμως, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να περάσουμε προϊόν κλοπής στα γλυπτά του Παρθενώνα. Και εδώ θέλω να έρθω σε εσάς. Βλέπετε όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μια πολύ σκληρή, μια άτεκτη, μια αλαζονική θα έλεγα στάση από την βρετανική πλευρά, από το Βρετανικό Μουσείο για την Ακρίβεια, όπου παλαιότερα είχαν το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει χώρος για φύλαξη και συντήρηση, όταν δεν υπήρχε το Μουσείο της Ακρόπολης. Από το 2009 όμως και έπειτα υπάρχει ένας υπέροχος χώρος που αυτή τη στιγμή αναμένει τα γλυπτά Παρθενώνα. Θέλω να μου χαρακτηρίσετε αυτή την στάση της βρετανικής πλευράς από τη μία, κύριε καθηγητά, και από την άλλη και το γεγονός ότι όσες δημοσκοπήσεις και αν έχουν γίνει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η πλειοψηφία των Βρετανών πολιτών υποστηρίζει την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, αλλά και πολλές προσωπικότητες και από τον χώρο της πολιτικής και από τον χώρο των γραμμάτων υποστηρίζουν ακριβώς το ίδιο, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, στο πρώτο ερώτημα. Πρόκειται για μια αποικιοκρατική, όπως πολύ σωστά λέχτηκε, αντίληψη, η οποία κρύβει και ένα βαθύ σύμπλεγμα απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Εάν διαβάσει πολύ καλά κάποιος τη γέννηση της τραγωδίας του Νίτσε, θα το δει ότι υπάρχει ένα τεράστιο σύμπλεγμα από αυτές τις αποικιοκρατικές μεγάλες χώρες απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Θέλουν να οικειοποιηθούν τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν Έλληνες εδώ, υπάρχει ελληνική μνήμη, υπάρχει ιστορία. Δεν τους το αναγνωρίζουμε, ούτε ένας Έλληνας μπορεί να τους το αναγνωρίσει αυτό, ειδικά σε αυτό το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Και απόδειξη, πάμε στο δεύτερο μέρος, ότι εάν κάνετε μία έρευνα, και προκαλώ εδώ όλους όσους μας ακούν, να γίνει μία έρευνα όχι μόνο από διεθνείς προσωπικότητες, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν στον χώρο της τέχνης. Την έχω κάνει εγώ την έρευνά μου. Mm-hmm. Έχω μιλήσει στη Γαλλία, από καθηγητές μέχρι γλύπτες, μέχρι εικαστικούς με κάθε μορφή. Όλοι θεωρούν ότι είναι αντιαισθητικό, ανιστορικό και ανήθικο το να μην μπορούν να επιστραφούν τα γλυπτά στην θέση τους, έτσι ώστε το μνημείο να ξανααναπνεύσει το ίδιο σαν μνημείο, πέρα από την ιστορικότητά του, αλλά και σαν μνημείο, σαν γλυπτό, σαν το ίδιο σαν ένα αντικείμενο της ιστορίας και της αισθητικής. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν το 1799 όταν ο Λόρδος Έλγιν διορίστηκε πρεσβευτής, να πούμε, της Μεγάλης Βρετανίας στην υψηλή πύλη στην Κωνσταντινούπολη. Έπειτα λοιπόν, από εκείνη την περίοδο και έπειτα, ξεκίνησε όλος αυτός ο γολγοθάς για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής, τι μας χρωστάνε οι Βρετανοί για την ακρίβεια, κύριε καθηγητά, για τους τηλεθεατές που μας ακούνε. Τα γλυπτά τα οποία αυτή τη στιγμή εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο, να πούμε ότι αποτελούν το 50% του συνόλου. Λίγο γλυπτό, περισσότερο. Λίγο περισσότερο, 56% από το γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, έτσι από το οποίο ό,τι σώζεται σήμερα. Από τους 97 σωζόμενους λίθους στη ζωοφόρο του Παρθενώνα, οι 56 βρίσκονται στο Λονδίνο και οι 40 στην Αθήνα. Από τις 64 σωζόμενες μετόπες, οι 48 βρίσκονται στην Αθήνα και οι 15 στο Λονδίνο. Από τις 28 σωζόμενες μορφές των αετωμάτων, οι 19 βρίσκονται στο Λονδίνο και 9 στην Αθήνα. Βέβαια να πούμε ότι ο Λόρδο Νέβιν φεύγοντας
Επίσης, αφαίρεσε τεμάχια και από το Ερέχθειο. Αυτό ήθελα να έτσι, πω. Και από το Ερέχθειο. Μην ξεχνάμε την Καριάτιδα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόνη της και κλαίει κάθε βράδυ, όπως λένε οι μύθοι, κύριε καθηγητά, στο Βρετανικό Μουσείο και δεν θα ηρεμήσει μέχρι και εκείνη να επιστρέψει πίσω στο σπίτι της. Βέβαια, να πούμε ότι εκτός από την Ακρόπολη έχουν αφαιρεθεί σημαντικά μνημεία και από άλλα μέρη, όπως Αίγινα, Ελευσίνα, Δελφούς, Μυκήνες, Τήρινθα και Δαρδανέλια. Και βέβαια να πούμε ότι, όπως είπα και στον προλογό μου, από τον βασιλιά Όθωνα, όπου και εκείνος τότε είχε στείλει επιστολή για την επιστροφή των λιπτών, πέρασαν πολλά χρόνια, μέχρι τα κρίσιμα χρόνια της Μελένας Μερκούρη, κύριε καθηγητά, το 1882, που είχαμε και την επίσημη πλέον τοποθέτηση από ελληνικής πλευράς. Από τη Μελίνα μέχρι σήμερα έχουν περάσει 26 χρόνια, κύριε καθηγητά, και ο αγώνας αυτός συνεχίζεται. Και θα συνεχίζεται, γιατί είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά γενικότερα την ίδια την ιστορία και τη μορφή των πολιτιστικών κληρονομημάτων. Δεν μπορούμε να αφαιρούμε την ιστορία από τους λαούς με αυτόν τον τρόπο. Οι λαοί κρατούν τις μνήμες τους ζωντανές μέσα από τα ιστορικά μνημεία. Υπάρχει μια διαχρονικότητα στην ιστορία. Αυτό το πράγμα πάνε να το διαλύσουν. Δεν είναι δυνατόν. Και αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά ότι για την Καριάτιδα ότι κλαίει, εγώ όταν πήγα στο μουσείο, οφείλω να σας πω την εμπειρία μου σαν επισκέπτης, ότι άκουγα μουρμούρες πολλών επισκεπτών, καθόλου επώνυμων, οι οποίοι ήταν γνώστες του θέματος και οι οποίοι έλεγαν ότι τι κρίμα θα ήταν τόσο ωραία αυτά στην Ακρόπολη. Δηλαδή, πέρα από το ιστορικό μέρος, είναι ξαναλέω και το αισθητικό μέρος, ότι αυτά αποτελούν μία ενότητα. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας κύριος Έλγιν, κανένα Βρετανικό κοινοβούλιο να επέμβουν και να χωρίσουν και να επέμβουν τόσο βία απέναντι στο γλυπτό, απέναντι στην ιστορία ενός λαού. Στο σημείο έρχομαι σε εσάς, επειδή ξέρω ότι είστε ένα πρόσωπο που ασχολείστε με τον πολιτισμό πάρα πολύ, αλλά την ίδια ώρα ασχολείστε και με τα κοινά αυτής της χώρας. Θέλω και από εσάς μία άποψη στο ερώτημα, μία προσωπική άποψη στο ερώτημα. Πώς κρίνετε όλα αυτά τα χρόνια τους ελληνικούς χειρισμούς για το μεγάλο αυτό πολιτιστικό μας θέμα, για τη μεγάλη αυτή εκκρεμότητα δύο αιώνων, παρακαλώ κύριε καθηγητά, πριν περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Πιστεύω ότι η γενικότερη πολιτική ήταν φοβική. Φοβική απέναντι στους ισχυρούς λαούς, ισχυρά κράτη της Δύσης. Φοβόμαστε μήπως θυμώσουν για κάποιο άλλο ζήτημα ή δεν θέλαμε να τους ενοχλήσουμε γιατί τους είχαμε ανάγκη σε κάποιο άλλο θέμα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική και ήδη χαίρομαι που τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει κάπου η στρατηγική. Χρειαζόμαστε μια πιο επιθετική, δημιουργικά επιθετική στρατηγική. Πάντως είναι πολύ σημαντικό. Καλησπέριζω εκ νέου τον καθηγητή της τέχνης στο Παρίσι, συγγραφέα και ποιητή, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και πάλι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας, όπου πολλοί υποστηρίζουν και χαρακτηρίζουν τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα ως Ελγίνια Μάρμαρα. Το έχετε ακούσει και εσείς, το ακούμε σε πολλές συζητήσεις. Βέβαια, οι Βρετανοί έχουν λόγο να τα αποκαλούν έτσι. Όμως, όπως έλεγε και ήμουν στη Μελίνα Μερκούρη, δεν είναι Ελγίνια τα μάρμαρα. Πρόκειται για μάρμαρα γλυπτά του Παρθενώνα, κύριε καθηγητά. Έτσι να το τονίσουμε και να το λέμε σε όλους αυτό, γιατί πολλοί κάνουν λάθος και τα χαρακτηρίζουν και τα αποκαλούν έτσι. Από πού και ως πού αυτός ο οποίος έκλεψε, αυτός ο οποίος δηλαδή λειτουργήσε παράνομα και πήρε τα μάρμαρα, τα γλυπτά θα έλεγα, γιατί και ο όρος μάρμαρα είναι κάτι το οποίο είναι αδόκιμο. Ακριβώς, είναι γλυπτά. Ναι, τα γλυπτά του είναι, Παρθενώνα. Τα γλυπτά του Έλγιν. Δεν υπάρχουν ούτε γλυπτά του Έλγιν, ούτε μάρμαρα του Έλγιν. Αυτά τα γλυπτά είναι τα γλυπτά τα οποία είναι στον Παρθενώνα. Και ο κύριος Έλγιν, παραχαράσσοντας από ό,τι φαίνεται ακόμη και το φυρμάνι του Σουλτάνου, με τρόπο δόλιο και με τρόπο παράνομο, τα απέσπασε από την ίδια τη μητέρα τους. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται για Ελγινιά. Και όχι μόνο αυτό, κύριε καθηγητά, υπάρχουν μαρτυρίες που υποδεικνύουν με ποιον τρόπο προσπαθούσε να αποκόψει το γλυπτό διάκοσμο από τον Παρθενώνα. Πολύ βίαιο τρόπο. Πολύ βίαιο, με βίαιος τρόπος και ακριβώς τα μάρμαρα με λωστούς διαβάζουμε. Σπίτικα. Πραγματικά, ναι. Ναι, ήταν απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρέπει να διορθωθεί και για να διορθώσουμε κάτι πρέπει να αλλάξουμε τη γλώσσα. Αυτό μας το έχει πει και ο Νίτσε στη φιλοσοφία και γενικότερα. Να λέμε τα πράγματα με το σωστό όνομά τους. Θα περάσουμε να δούμε μία κάρτα, παρακαλώ, αν μπορούμε, από τον Control. Να πούμε ότι η Αθηναϊκή Ακρόπολη ενεγράφει στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 1987. Κύριε καθηγητά, έρχομαι σε εσάς, το έχουμε ξαναπεί.
Υπάρχουν πολλά διάσημα ελληνικά κλεμμένα αρχαία στο εξωτερικό. Επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτό και σας δίνω τον λόγο. Όπως γνωρίζουμε, είναι στο Μουσείο του Λούβρου, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η Αφροδίτη της Μήλου. Επίσης, στο Μουσείο του Λούβρου είναι η Νίκη της Σαμοθράκης. Στο Βερολίνο τώρα, στο Μουσείο Περγάμου, είναι ο βωμός του Ναού του Διός της Περγάμου. Και θα πάμε στη Νέα Υόρκη, στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, που είναι ο Αρπιστής. Κύριε καθηγητά. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι την εποχή εκείνη, στο 19ο αιώνα, ήταν ο αιώνας της αρχαιοκαπηλείας, έτσι θα το έλεγα. Τότε με το πρόσχημα των ζωγράφων, ότι ήθελαν να πάνε να ζωγραφίσουν κάποια γλυπτά, παίρναν άδειες, πηγαίνανε, έστω και τυπικές άδειες, πηγαίνανε εκεί στα αρχαία γάλματα, βάζαν τους ζωγράφους μπροστά για να ζωγραφίσουν και οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι τότε, που ήταν πραγματικά μοιημένοι σε μια στρατηγική, έκλεβαν αυτά. Δηλαδή η ζωγραφική ήταν το προπέτασμα αυτής της αρχαιοκαπηλείας. Ένα αυτό. Δύο. Πάμε τώρα στο δεύτερο που είπατε, είναι θέμα πολιτικής. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα, κατά την άποψή μου, με κάποια στρατηγική. Εάν ζητήσουμε ταυτόχρονα ό,τι υπάρχει δικό μας από παντού, τότε κινδυνεύουμε να έχουμε απέναντί μας ένα μεγάλο ευρωπαϊκό μέτωπο, το οποίο σε αυτή τη λογική θα πει ότι αν τα ζητήσετε εσείς, αν τα ζητήσουν οι Ιρακινοί, αν τα ζητήσουν οι Αιγύπτιοι. Θα ξεκινήσει ένα αρνητικό προηγούμενο. Θα διάσω τα μουσία που το έχουν πει εμένα, που τους το έχω πει. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται μια. Αυτό το επιχείρημα όμως δεν στέκει, κύριε καθηγητά. Επιτρέψτε μου να σας πω. Γιατί όπως είπαμε και προηγούμενα, δεν μιλάμε για αυθύπαρκτα μνημεία τέχνης. Μιλάμε για ένα συνολικό έργο τέχνης όπως είναι ο Παρθενώνας, που αυτή τη στιγμή τα μέρη του βρίσκονται διασκορπισμένα. Γι' αυτό λέω. Δηλαδή, μπορούμε να κόψουμε τη Μόνα Λίζα στα δύο. Είναι όχι, ένα βέβαια. Έργο ναι. τέχνης. Αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω, κύριε καθηγητά, στο επιχείρημα το οποίο μόλις άκουσα από πολλές φορές. Γι' αυτό λέω και ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να δώσουμε έμφαση στο θέμα του Παρθενώνα, το οποίο αυτό το σημείο, ότι τα γλυπτά με τον βίαιο τρόπο που αφαιρέθηκαν μπορούν να αναιρέσουν οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα των άλλων ότι τα βρήκαμε και ότι τότε η χώρα δεν ήταν ανεξάρτητη και τα βρήκαμε, όπως κάποιοι άλλοι που λένε πήγαμε στην Αίγυπτο, τα βρήκαμε με ανασκαφές ή οτιδήποτε άλλο. Για να φτάσουμε σιγά σιγά θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στα γλυπτά του Παρθενώνα. Μάλιστα. Εγώ είμαι αισιόδοξος γι' αυτό, γιατί από τα ταξίδια που κάνω, επειδή ταξιδεύω συχνά για διαλέξεις, κυρίως στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο, αλλά και εκτός δυτικού κόσμου, το κλίμα είναι πολύ θετικό. Mm-hmm. Όλοι νιώθουν την ανάγκη, χωρίς καν εγώ να ξεκινήσω την κουβέντα, να μου μιλήσουν για τον Παρθενώνα και για το τι κρίμα στα γλυπτά να βρίσκονται μακριά μόνο από τη φυσική. Μόνο οι Βρετανοί ψητές. Έχουν κλειστά τα αυτιά τους, τελικά, και κλειστά τα μάτια τους. Κύριε καθηγητά, να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι έχουμε και θετικές ενέργειες, όπου αν μη τι άλλο θα μπορέσουν να αποτελέσουν ένα πολύ καλό παράδειγμα απέναντι στην Βρετανική Βεβαίως. Κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο για όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε Βεβαίως, και τόσο καιρό να κάνουμε. Θα βοηθήσουν, διότι υπάρχει ήδη ένα μεγάλο αίσθημα ενοχής απέναντι σε αυτό το οποίο έχει γίνει. Και όταν βλέπουμε πολίτες ή ακόμη διευθυντές κάποιων μουσείων, όπως στη Στοκχόλμη και ούτω καθεξής, να ήδη σιγά σιγά, έστω και με μοναδικές κινήσεις, με ειδικές κινήσεις, να επιστρέφουν κάποια πράγματα, αυτό είναι άγγελος καλών μηνυμάτων. Διότι αυτή η γενικότερη συλλογική πίεση επιστημόνων, καλλιτεχνών και αυτό όλο το γενικότερο κλίμα το οποίο υπάρχει, κάποια στιγμή θα λυγίσει τους Βρετανούς του Μουσείου και ειδικά για αυτό το θέμα έχω την εντύπωση ότι η Ακρόπολη, τα γλυπτά, θα επανέλθουν στη θέση τους. Έχω τη βαθιά πεποίθηση διότι το βλέπω στις συζητήσεις που κάνω. Απλά θέλει συνεχή αγώνα. Θα συνεχιστεί νομίζω και θα το κάνουμε όλοι μας, ο καθένας το δικό του μετερίζει. Όμως πάμε να δούμε λίγο και ένα γκάλωπ το οποίο έχουμε. Την επιστροφή, ή την επανένωση μάλλον καλύτερα, κύριε καθηγητά, των γλυπτών του Παρθενώνα. Ενδιαφέρουσες απόψεις. Η πλειοψηφία λοιπόν, όλοι για την ακρίβεια, ζητούν την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Και όχι μόνο αυτό, εγώ διαβάζω ότι όταν Τούρκοι επιστήμονες, Τούρκοι παρακαλώ, και εκείνοι τάσσονται με το πλευρό της Ελλάδος για την διεκδίκηση των γλυπτών Παρθενώνα, καταλαβαίνετε, κύριε καθηγητά, ότι θα πρέπει οι Βρετανοί πλέον να αλλάξουν κατεύθυνση και να έρθουν προς την σωστή κατεύθυνση, που δεν είναι άλλο από το να μας ανάψουν το πράσινο φως για την επιστροφή των γλυπτών. Κύριε καθηγητά, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλες εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Η μάχη πρέπει να συνεχιστεί. Νομίζω ότι συνολικά και η Ευρώπη έχει ανάγκη για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στο όνομα της δημοκρατίας, στο όνομα της ελευθερίας. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και νομίζω τελικά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα μπορούν μόνο να ανασάνουν, κύριε καθηγητά, κάτω από το Αττικό φως. Νομίζω ότι μόνο κάτω από το Αττικό φως η
Καριάτιδα, η αγαπημένη μας αυτή, η κλεμμένη μας, έτσι, η Καριάτιδα, θα μπορέσει πάλι να χαμογελάσει και να σταματήσει να κλαίει. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα, το βέβαια. Το φως που ενέπνευσε το φιδεία. Σωστά, για να δημιουργήσει και να κατασκευάσει έτσι, τέτοια έτσι πανέμορφα μνημεία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης μας εκπομπής. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την και παρουσία σας. Πολύ. Θα κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή.